Ήταν μια πολύ δύσκολη νίκη και αγώδης. Ήταν σημαντική για μας. Φαίνεται όπως είπε την νίκη και βαθμολογικά. Σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, όπως είναι εδώ στο Περιστέρι. Προηγηθήκαμε στο πρώτο ημίχρονο, όπως το χωρίσαμε λίγο στο δεύτερο. Λίγο καταφέραμε να πάρουμε το τρίποντο, το αυτό που θέλαμε. Με το διπλό είχαμε έρθει και καταφέραμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Συνεχίζουμε και τώρα με το επόμενο παιχνίδι. Εντάξει, υπήρχαν φάσεις δύσκολες. Ο διαιτητής το κράτησε το μάτς 50-50. Δεν ήθελε να βγάλει την αρχή κόκκινες και πολλές κάρτες. Μέχρι το 95 που πήρε μια κάρτα απέκτηση του Περιστερίου. Για σπρώξιμο νομίζω είναι σωστή. Αλλά δεν νομίζω να έκλεινε το παιχνίδι αυτή η κόκκινη κάρτα. Γενικά υπήρχε, ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Ήταν ένα μάτς το οποίο ήταν δυνατό. Περιορίσαμε τα του αντιπάλου. Αλλά δυστυχώς σε μια στιγμή οδηγορίας δεχτήκαμε ένα γκολ χωρίς να έχουμε κάποια πίεση, χωρίς να μας πιέσει ο αντίπαλος και έτσι χάσαμε το παιχνίδι. Είμαστε άπειρη ομάδα, δεν έχουμε ακόμα την οριμότητα να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις, θέλει υπομονή. Στο δεύτερο ημίχρονο πέσαμε στην παγίδα σε εισαγωγικά του αντιπάλου να βγούμε εκτός ρυθμού, να μην παίξουμε ποδόσφαιρο καθόλου. Καθαρό χρόνο μέτραγα στο ρολόι μου ήταν 14 λεπτά. Καθαρός χρόνος που ήταν η μπάλα μου στο γήπεδο. 14 λεπτά. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Ο μέσος όρος είναι πάνω από 20 λεπτά καθαρού χρόνου σε κάθε ημίχρονο. Είναι προφανές ότι ήταν ένα παιχνίδι δύναμης περισσότερο παρά τεχνικής. Ήταν ένα παιχνίδι δύναμης, όποια ομάδα έβαζε τον γκολ εκεί θα έγερνε και το παιχνίδι. Δυστυχώς το δεχτήκαμε σε μια στιγμή ολιγορίας, σε μια σημαντική φάση που θα μπορούσαμε αν έμπαινε τον γκολ εκεί να γυρίζαμε τον αγώνα. Ήταν το φάουλ του Κρεμίδα που πήγε στο δοκάρι, αν εκεί έμπαινε τον γκολ πιστεύω ότι με την ψυχολογία και μόνο θα είχαμε τη δυνατότητα να γυρίσουμε το μάτς. Θα μπορούσε να είναι καθοριστική φάση. Βλέπουμε όμως μια νέα ομάδα. Αυτό πρέπει φαντάζομαι να καταλάβει είναι, ο κόσμος. Ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι η ομάδα του Περιστερίου δεν πρέπει να τη συγκρίνουμε με την περσινή ομάδα. Γιατί η περσινή ομάδα είχε πιο έμπειρα παιδιά, πιο έτοιμα παιδιά και ανταποκρίνονταν σε τέτοιες καταστάσεις πιο εύκολα. Τώρα χρειάζεται να έχουμε υπομονή. Επιμονή να δουλέψουμε και είμαι βέβαιος ότι στην πορεία τα παιδιά αυτά θα βελτιωθούν τόσο πολύ που θα πλησιάσουν τα περσινά στάνταρ, αλλά θέλει χρόνο. Αν δεν έχουμε χρόνο αυτή την περίοδο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.